Με τον Φρίξο Δρακοντίδη, είναι δημοσιογράφος και ανταποκριτής του πρωτοθέμα.gr, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ και να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το Τελ Αβίβ. Με πετύχατε τη στιγμή που μπαίνουμε πίσω στο αυτοκίνητο και κατευθυνόμαστε προς την πόλη Ασκελών, εκεί όπου χθες σημειώθηκαν σφοδροί βομβαρδισμοί από την Χαμάς. Πάνω από 10 επιθέσεις με ρουκέτες και τώρα πάμε πάλι εκεί, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν ξεκινήσει πάλι οι βομβαρδισμοί και ρίχνουν ανεξέλεγκτα κατά της πόλης του Ασκελών και επικρατεί πανικός. Φρίξο, εσύ πώς είσαι, πώς το βιώνεις όλο αυτό που συμβαίνει εκεί, κινδύνευσες, είσαι εκεί, κάνεις τη δουλειά σου, βάζεις και εσύ τον εαυτό σου σε κίνδυνο, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και το κομμάτι αυτό το δημοσιογραφικό είναι ρυψοκίνδυνο, γιατί σε βλέπω και στα social media που ανεβάζεις και διάφορα βιντεάκια και καταγράφεις έτσι τις δραματικές αυτές στιγμές. Έχεις κινδυνεύσει? Σε κάθε πόλεμο, όταν πας μια τέτοια αποστολή, φυσικά είναι επικίνδυνο. Τώρα, ο βαθμός της επικινδυνότητας έχει αυξηθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Διότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για κανονικό πόλεμο, αλλά μιλάμε για μια πραγματική... Για μια σφαγή. Αυτό δεν είναι πόλεμος, σφαγή. Ούτε πεδίο μάχης. Είναι σφαγή, όπως το είπες και εσύ. Είναι σφαγή. Είναι ένα νέο Μπατακλάν. Δηλαδή, στόχος αυτή τη στιγμή δεν είναι ο στρατός του Ισραήλ ή κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά στόχος είναι ο άμαχος πληθυσμός. Είτε να τον εξοντώσουμε, είτε να του προκαλέσουμε τρόμο και φόβο, να ζει δηλαδή με μια μόνιμη ανασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα στο Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από την φαντασία. Υπάρχει σαν ένα σενάριο κινηματογραφικής ταινίας που δεν το έχει ακόμα εμπνευστεί κάποιος. Γράφεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στο Ισραήλ. Και πραγματικά τα περιστατικά και τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε ξεπερνούν κάθε όριο. Ήταν και πολύ δύσκολη χθεσινή νύχτα για το Ισραήλ. Μια νύχτα τρόμου, δέχτηκε πυράκια από τη Γάζα, από τη Συρία και τον Λίβανο. Πώς ήταν η χθεσινή νύχτα για σας, πώς το βιώσατε? Εμείς φύγαμε από το Τελ Αβίβ, το αφήσαμε σε μια ήρεμη κατάσταση. Πήγαμε στην Ασκελόν όπου γινόταν ο χαμός. Και εκεί. Αλλά την ίδια στιγμή που εμείς ήμασταν στην Ασκελόν, χτυπούσαν και σιρήνες στο Τελ Αβίβ, διότι υπήρχε ρήξη ρουκετών και στην πόλη, με αποτέλεσμα να τεθεί πάλι σε λειτουργία αυτό το υπερσύγχρονο αντιπυραυλικό σύστημα που διαθέτει το Ισραήλ, το Iron Dome, και να αρχίσει να αναχαιτίζει στον αέρα τις ρουκέτες. Και όπως μου είπες και εσύ, δεχόταν επίθεση το Ισραήλ χθες από τρεις πλευρές, και από τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και από το Λίβανο και από τη Συρία. Με αποτέλεσμα όλο εδώ πέρα το σύστημα να είναι σε ένα διαρκή συναγερμό. Ο κόσμος τι λέει εκεί? Έχεις συναντηθεί με άλλους Έλληνες? Γνωρίζεις αν έχουν επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα? Χθες επέστρεψαν, υπήρχε μια ειδική πτήση, επέστρεψαν 85 άτομα. Δεν είναι εύκολο τώρα, διότι ξέρετε, πολλές εταιρείες ακυρώνουν τα δρομολόγια τους. Και πρέπει να μπαίνουν ειδικές πτήσεις για να μεταφέρουν. Φανταστείτε τώρα ότι πόσος κόσμος είναι εδώ από όλο τον πλανήτη, έτσι. Και όλοι θέλουν να φύγουν και να πάνε στις πατρίδες τους. Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Τώρα οι Έλληνες που έχουν μείνει εδώ πέρα και είχαμε την ευκαιρία να τους συναντήσουμε, πραγματικά και αυτοί τα έχουν χαμένα. Μου είπε χαρακτηριστικά ένας συμπατριώτης μας ότι τόσο οργή και τόσο θυμό, ούτε λέει με τον Χίτλερ. Δεν είχαν να νιώσουν οι Ισραηλινοί. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει κάθε όριο. Ζούνε εδώ την 11η Σεπτεμβρίου, αυτό. Τη δική τους 11η Σεπτεμβρίου. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό το οποίο λέω, έτσι. Δηλαδή το βλέπεις στα πρόσωπά τους, το βλέπεις σε αυτά τα οποία σου λένε, το πώς, ας πούμε, σου μιλάνε, σε αντιμετωπίζουν. Είναι
χαμένη, κυριολεκτικά χαμένη και πραγματικά βαθύτερα εξοργισμένη, γιατί και επιρρύπτουν ευθύνες εδώ στην δική τους κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτή την εισβολή. Βέβαια. Και μα την πληρώνουν αυτοί οι αθώοι άνθρωποι, οι πολίτες του Ισραήλ, αλλά και οι κάτοικοι της Γάζας. Δηλαδή, τώρα να λέμε την πραγματικότητα, αυτή είναι. Εσύ πότε θα επιστρέψεις με το καλό και πώς βλέπεις τα πράγματα, δηλαδή θα σταματήσει όλο αυτό? Αυτό, καταρχάς, δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει αποκλιμάκωση, το αντίθετο δηλαδή. Ότι αρχίζει και κλιμακώνεται σιγά σιγά. Βλέπουμε ότι πάνε να μπουν και άλλες δυνάμεις μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Όσο για το πότε θα φύγουμε, είναι κάτι το οποίο το πάμε μέρα με τη μέρα. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα, είναι ότι τα ξενοδοχεία στα οποία έχουμε καταλύσει κλείνει το ένα μετά το άλλο. Ότι και εμείς πρέπει να αναζητήσουμε πού θα μείνουμε. Υπάρχουν ανοιχτά, αλλά φανταστείτε ότι τη μία μέρα μας ανακοινώνει το ξενοδοχείο ότι κλείνει, οπότε μάζευε πάλι τα πράγματα, ψάξε να βρεις άλλο ξενοδοχείο για να μείνεις. Ναι. Ευτυχώς που όλη η πόλη εδώ πέρα, και αυτό πρέπει να σου το πω, είναι ένα φοβερό στοιχείο, μάλλον υπάρχει μια υπόγεια πόλη κάτω από το Τελ Αβίβ, όπου και να σταθείς, υπάρχει ένα καταφύγιο, το οποίο μπορείς να τρέξεις και να βρεις εκεί, να παραμείνεις με ασφάλεια. Και μάλιστα μέσα στα διαμερίσματά τους, μέσα στα σπίτια τους, όλοι έχουν και ένα bomb room, έτσι λένε, κάποια ειδικά δωμάτια με θωρακισμένες πόρτες, τα οποία μπορείς να μπεις μέσα και να προστατευτείς, αν δεν προλάβεις να κατέβεις στο καταφύγιο. Τα καταφύγια, ναι. Είναι εκπαιδευμένοι όλοι εδώ πέρα. Ναι. Βλέπουμε η αλήθεια και εμείς τις εικόνες και όλα αυτά, τέλος πάντων, τις αποκαρδιωτικές εικόνες που αποτυπώνουν την φρίκη και τα όσα ζουν εκεί οι άνθρωποι. Υπάρχει όμως και παραπληροφόρηση, φρίξο, fake news? Εντάξει, σε κάθε πόλεμο συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια προπαγάνδα, αλλά μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητας ότι επειδή και εδώ τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα έχουν καλύτερη πρόσβαση, διότι κακά τα ψέματα κατεβαίνουν πάντοτε πιο οργανωμένοι, με security, με πιο καλές επαφές από ό,τι έχουμε εμείς, τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα ζητάνε κάθε φορά να πάνε στο σημείο του συμβάντος, εκεί όπου υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, για παιδιά τα οποία έχουν σκοτωθεί, στις απαγωγές, στις οικογένειές τους, και καταγράφουν τα γεγονότα ως έχουν. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, το φαινόμενο της παραπληροφόρησης δεν είναι τόσο έντονο. Ναι. Αντίθετα, η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βέβαια, πρέπει να σου πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν και από μια μαζική σφαγή σε ένα μουσικό φεστιβάλ, το οποίο, τα πλάνα το οποίο προβλήθηκαν και από τις δύο πλευρές, και από αυτούς που οργάνωσαν αυτή τη σφαγή, αλλά και από και από τα θύματα. Φρίξο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την άμεση ανταπόκριση. Να προσέχεις και εύχομαι να σταματήσει όλο αυτό το κακό που έχει βρει τους ανθρώπους εκεί έξω. Να σε καλά, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε. Γεια σου, προσέχετε, Χρήστο. Παιδιά. Προσέχετε, σας παρακαλώ. Είναι τρομακτικό και πολύ. Πόσο αποκαρδιωτικό, δηλαδή. Να σου πω, υπάρχουν άνθρωποι που είναι. Φαντάζομαι ο Φρίξος είναι ένας από αυτούς που έχουν αποστολές πάντα σε τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις.